Υπουργός Οικονομικών, ο Τζακ Λιου, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία βεβαίως για την ελληνική πλευρά σε σχέση με το ζήτημα το οποίο βάζει με τα επιτάσσεως η ελληνική κυβέρνηση για την διευθέτηση του ελληνικού δημοσίου χρέους. Ο Τζακ Λιου είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν βάλει και σαφές χρονοδιάγραμμα, είναι από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τονίσει ξεκάθαρα και από ελληνικό έδαφος ότι θα πρέπει το ζήτημα του χρέους να διευθετηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Μπαράκ Ομπάμα, και αυτή να είναι στις 20 του Ιανουαρίου του 2017. Μαζί του και ο Αμερικανίδης Υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας, η Βικτόρια Νούλαντ, η Σούζαν Ράις, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπεν Ρόουτς, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, και ο Έρικ Σούλτς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, είναι μερικοί από τους επίσημους και συνεργάτες, υπουργούς, μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι στην Ευρώπη, στην τελευταία αποστολή. Σύντομη περιοδία στην Ευρώπη των Μπαράκ Ομπάμα. Βλέπουμε το αεροσκάφος. Νομίζω ότι πια ο χρόνος έχει μειωθεί πλησιάζει πολύ. Ναι, νομίζω τώρα είναι η αντίστροφη μέτρηση. Το γαλανόλευκο Air Force One, United States of America, διακρίνουμε τα γράμματα πάνω στο αεροσκάφος. Παίρνει σιγά τη θέση του, με την αμερικανική σημαία στο πίσω μέρος της δράσης του αεροσκάφους να ξεχωρίζει. Είναι πια θέμα χρόνου. Οπότε ο 44ος πρόεδρος της Αμερικής θα κατέβει στον αεροσκάφος για να ξεκινήσει και επισήμως πια την επίσκεψή του, το πρόγραμμά του στην Ελλάδα.